θερμό χειροκρότημα για το σημερινό μας Ελληνόπουλο. Μπράβο παιδιά, ψηλά τη σημαία. Ακολουθεί το Δημοτικό Σχολείο Ποτοχωρίου. Στις 8 Οκτωβρίου 1940, ο Ιταλός πρέσβης, ο τελεσίτρακο προς τον Ιωάννη Μεταξά, ζητάει να επιβραθεί στα Ιταλικά στρατεύματα να σκουπούν την Ελλάδα. Η απάντηση είναι όχι. Αυτό σημαίνει πόλεμος. Στις 5.30 το πρωί, η Ελλάδα δεν κερδίζει τους Αμερικανούς από τα Ιταλικά στρατεύματα. Οι Έλληνες αμήνονται, επί του παρόντος τρόπου. Ακολουθεί το τμήμα του Γυμνασίου Ποτοχωρίου. Ο Μουσολίνη διαβεβαιώνει τον Χίτλερ ότι σε 15 μέρες θα κάνει παρέλαση στην Αθήνα. Αυτό ήταν μόνο και μόνο ένα όνειρο του. Μας κυμάτιζε και θα κυματίζει ψηλά. Μπράβο παιδιά! Χειροκροτήστε τους! Το τμήμα των κοριτσιών του Γυμνασίου Ποτοχωρίου. Απριλίου 1941, ο γερμανικός στρατός εισβάλλει στην Ελλάδα από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Αυτό που αντικρίζει μπροστά του είναι η γραμμή των οχυρών Μεταξά. Ένα ακόμη όχι προς τον τύρανο. Μάχεται χωρίς σταματημό για 6 μέρες. Μετά τη συνειδηλόγηση του στρατού, όταν παραδόθηκαν τα οχυρά, οι Γερμανοί βρήκαν μία επιγραφή στο οχυρό Ρούπερ. Στις θερμοπύλες έπεσαν οι 300, εδώ θα πέσουν 150. Thank you.
το χειροκρότημα για τα παιδιά σας. Μπράβο, παιδιά! Ακολουθεί η σημαία του Λυκείου. Από παιδιά, ψηλά το υλικό, ψηλά η σημαία. Μπράβο. Το τμήμα των αγοριών του Λυκείου Ποδοκοπίου. Μπράβο, Ροδεσιά. Ψηλά το κεφάλι, παιδιά. Ψηλά το ηθικό. Μπράβο. Χρόνια πολλά, Ελλάδα. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες.